Η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο φέτος εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια με αύξηση της επισκεψιμότητας και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών. Οι τουρίστες φαίνεται να απολαμβάνουν την παραμονή τους στην πόλη, μένοντας για αρκετές ημέρες και επενδύοντας σημαντικά σε εκδρομές και γαστρονομικές εμπειρίες. Η ζήτηση για τοπικές δραστηριότητες και εστιατόρια είναι υψηλή, με τους επισκέπτες να ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματά τους σε αυτά τα στοιχεία της τουριστικής τους εμπειρίας. Two weeks. Yeah, I'm just starting the second. Yeah. How do you find the Crete? It's very nice, best island of them all. This is the second time I'm here. Oh, really? Yeah, I came last year, and I'm coming next year. We come here to see the city and see the island, not for buy things. So you have something to remember when you're at home. So yes, it's great. Better on some trips. So maybe for a trips, and we were in Retimno also on some markets. So maybe there, yeah. Friends? How many days? 12 days. Yes. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην Ελλάδα το 2023 οι επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας άγγιξαν τις 36.136, σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε σύγκριση με το 2022. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε αύξηση μέσης διάρκειας παραμονής σε Κρήτη και Ιόνιο. Maybe food. like yes. Oh, we love Greece. We love the whole of Greece, yeah. Really like it. Food, yeah. Do you like Greek cuisine? Yeah, of course. It's delicious. I'm collecting magnets on my trip because I'm doing island hopping and from every island I go to, I'm collecting magnets, so that's what I'm spending my money on. Ωστόσο, παρά την αυξημένη δαπάνη σε εκδρομές και φαγητό, οι τουρίστες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους. Το ενδιαφέρον τους για τα τοπικά καταστήματα περιορίζεται κυρίως σε φθηνότερα προϊόντα, ενώ οι δαπάνες για αναμνηστικά είναι μειωμένες. Οι περιορισμένες αγορές δείχνουν μια προτίμηση σε οικονομικότερες επιλογές. Συνήθως ψωνίζουν πολύ φθηνά αναμνηστικά, δηλαδή το 1,5 ευρώ, το 2 όχι παραπάνω, δεν διαθέτουν χρήματα. Αν συγκρίνουμε τις χρονιές μετά την κρίση του κορονοϊού, πέρσι και φέτος είναι περίπου τα ίδια πράγματα. Ευρωπαίοι συνήθως έρχονται, Γάλλοι, Γερμανοί και με τις κουραζιέρες, εντάξει, και Αμερικάνοι μετά. Σαν ποσότητα κόσμου νομίζω ότι έχει περισσότερη. Σαν ποιότητα όμως όχι τόσο καλή. Καμία σχέση με πέρυσι. Και βασικά, ας πούμε, κάποιες έχει νεκρές περιόδους. Δηλαδή υπάρχουν 3-4 μέρες, οι οποίες δεν βλέπεις κόσμο άδειο το δρόμο. Ενώ πέρυσι αυτό δεν γίνονταν. Οι καταστηματάρχες αναφέρουν ότι παρά την αύξηση της επισκεψιμότητας, η φετινή τουριστική σεζόν δεν είναι από τις καλύτερες. Τα στατιστικά δείχνουν ότι οι τουρίστες αγοράζουν με μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και προτιμούν πιο φθηνά προϊόντα, περιορίζοντας τις αγορές τους σε είδη με χαμηλότερες τιμές. Μάλιστα, οι απλές βόλτες στα μαγαζιά έχουν γίνει ρουτίνα, με τους καταστηματάρχες να δηλώνουν πως κάθε μέρα είναι μια νέα ανησυχία για τις επιχειρήσεις τους.